το να ιατρεύσει τον έρωτα των ειδονών με τις οδύνες που υπέφερε από το ψύχος του χειμώνος, τις υπόλοιπες ταλαιπωρίες της Φάτνης, τις στεναχώριες που υπέμεινε 9 μήνες κλεισμένος στη μήτρα της Παναγίας Μητέρας, ενώ μπορούσε ο Θεός να φανεί κατευθείαν τέλειος άνθρωπος. Και εδώ ιάτρευσε και τον έρωτα της δόξης. Εμείς θα θέλαμε να μας τιμούν οι άνθρωποι. Εδώ τον σπαργάνωσε που βλέπετε. Θα θέλαμε να μας προσέχουν. Ο Χριστός μας γεννήθηκε μέσα σε καταφρόνηση. Γιατί όταν γεννιόμαστε εμάς, μας φέρνουν λουλούδια, έρχονται ερφιές. Μπράβο, να ζήσει, να σας ζήσει, πράγματα. Είχε τέτοια πράγματα ο Χριστός μας. Τον συντρόφευσε κανένας. Έτσι άτρευσε τον έρωτα της δόξης. Εμείς θα θέλαμε να ζούμε, να μας τιμούν και να μας αγαπούν. Να μας προσέχουν. Ο Χριστός μας γεννήθηκε μέσα σε καταφρόνηση. Χωρίς αγάπη, συγγενών και λοιπόν που έρχονται. Και αν φανταστούμε και την ταλαιπωρία της φυγής του προς την Αίγυπτο, εκεί πια είναι άλλη μεγάλη φιλοσοφία. Εδώ τι είναι, κύριε Χρήστο, που βλέπετε. Αυτή η εκκλησία τι είναι. Είναι το Πετσαχούρ. Πετσαχούρ σημαίνει χωρίο των ποιμένων. Δηλαδή, όταν ο Χριστός μας γεννήθηκε, εδώ ήταν οι άδολοι ποιμένες, οι αγνοί. Εμείς έχουμε γεννήσει σήμερα την ακάθαρτη γνώση. Βλέπετε, οι Πέρσες τα κάψανε, αλλά έχουν κατάλοιπα του ναού της Αγίας Ελένης, ο οποίος είχε κτιστεί. Και από κάτω εδώ βρίσκεται, να το, εδώ είναι το σπήλαιο των ποιμένων που ήταν αγραβλούντες, που διανυκτερεύανε, που αγρυπνούσανε με τη φλογέρα τους. Και αυτοί οι άδολοι, χωρίς δόλο δηλαδή, οι απόνηροι, αυτοί οι αγνοί ποιμένες, εδέχτηκαν πρώτοι το μεγάλο μήνυμα της ανθρωπότητος. Ανοίξαν τα ουράνια και τότε είδαν τη δόξα των Αγίων Αγγέλων. Τότε είδαν δόξαν Θεού, Άγια σώματι, άγγελοι, αρχάγγελοι, αρχαίοι, εξουσίε, θρόνοι, δυνάμεις, κυριότητες, πολιώματα χερουβίμ, εξαπτέργα σεραφείμ, ψάλανε αυτό τον υπερκόσμο, υπερήμνητο ύμνο. Δόξαση το δείξαντι το φως, δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Και τότε είπαν οι άγγελοι στους απλούς, απλοϊκούς εκείνους, τσοπαναραίους: «Ω γλυκιά μου ψυχούλα, πόσο πλούτο έχει η ψυχή σου όταν είσαι απλός, όταν είσαι απλή. Και εγώ που σου μιλώ, όχι ότι εγώ είμαι κανένας Άγιος, είμαι εις όλες των παπτισιών σου, αλλά προσπαθούμε όλοι σκαλοπατάκι το σκαλοπατάκι όσο μπορούμε να αποτινάξουμε τον κακόν άνθρωπο». Έτσι λοιπόν, γλυκές μου ψυχούλες, δέχονται τι. Τι δέχονται. Τι δέχτηκαν, κύριε Παπαδόπουλε. Τι τους είπαν οι άγγελοι. Το δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δηλαδή, ετέχθη σήμερον σωτήρ. Έχει γεννηθεί σήμερον η προσδοκία των εθνών. Έχει γεννηθεί σήμερα ο σωτήρας και λυτρωτής μας. Ετέχθη σήμερον σωτήρ εν πόλη Δαβίδ. Εδώ λοιπόν, γλυκές μου ψυχούλες, έμειναν έκθαμβοι οι μάγοι. Εννοεί, μείναν έκθαμβοι. Δεν μπορούσαν να δουν αυτό το υπερκόσμιο γεγονός που άνοιξαν οι ουρανοί και είδαν τη δόξα του Θεού και άκουσαν ότι ετέχθη ημίν σήμερον σωτήρ. Και είπαν εκείνο το υπέροχο που αναφέρει το Ευαγγέλιο: «Διέλθομε δίαιος Βιθλεέμ και είδομε το ρήμα τούτο το γεγονός, ο Κύριος εγνώρισε ημίν». Το λόγο αυτό το οποίο έγινε και μας το γνώρισε ο Θεός. Ήρθαν λοιπόν οι άδολοι, οι απόνηροι να συναντήσουν τον γλυκύτατο Χριστό μας. Θέλω να μου πείτε, γλυκές μου ψυχούλες, πείτε μου, σας κούρασα, σας κουράζω, μήπως σας κοιμίζω. Θέλω να μου πείτε,
να είμαι πιο ορμητικός, να είμαι πιο βροντόφωνος. Αλλά προσπαθώ και εγώ να είμαι μαζί σας, θειασότης των όσων λέγονται και να διδάσκομαι. Λοιπόν, πείτε μου σας παρακαλώ, Κύριε Χρήστο, εκεί στο σπήλαιο τι γίνεται, πείτε μου. Ναι. Εδώ συναντούμε σπήλαιο, ναι, το οποίο είδαμε, και θα παρακαλέσω, ναι, μετά να μας δείξει πάλι μία άλλη, άλλα πλάνα του σπηλαίου της γεννήσεως. Εδώ τι θα συναντήσουμε, Κύριε Χρήστο? Εδώ βλέπουμε την αγάπη του Θεού που ανθρώπου νους σεβασμιότατε δεν το χωράει. Είναι μία μακαρία φιλοσοφία, όπως πολύ σωστά είπατε, που κάθε ένας άνθρωπος πρέπει να κάτσει και να σκεφτεί, να δει αυτό το μεγαλείο του Θεού. Αυτήν την μεγάλη δύναμη που έχει ο Θεός, την μετατρέπει για μας τους ανθρώπους σε μία οντότητα που τη βλέπουν οι ποιμένες, που το βλέπουν οι μάγοι, που τα στοιχεία της φύσεως δείχνουν το σημείο το οποίο θα γεννηθεί ο σωτήρας του κόσμου, η ελπίδα και το φως του κόσμου. Θέλω να μου πείτε, πώς εγνώρισαν οι μάγοι, ναι, ότι γεννήθηκε ο Χριστός μας? Από το σημείο βλέπανε αυτόν τον αστέρα, μάλιστα, τον οποίον και ακολουθήσανε μέχρι που ήρθε και σταμάτησε ακριβώς πάνω. Άρα, από τη Φάτνη. Άρα, μάγοι γλυκές ψυχούλες δεν είναι μάγοι, ναι, μην νομίζετε η μαγεία. Ναι, ναι. Μάγοι είναι οι σοφοί της εποχής εκείνης, διότι περίμεναν αιώνες πριν την έλευση του γλυκητάτου Χριστού μας. Πώς τον περίμεναν? Όταν, θα θυμηθούμε, όταν γύριζε το Ισραηλιτικό γένος και έφτασαν στην Ιεριχώ, εκεί στην Ιεριχώ, ο βασιλιάς της Ιεριχώς των Μοραβιτών που ήταν μέσα, ήθελε τον Μάντι Βαλάμ, γιατί όποιος καταράτο ο Μάντις ήταν καταραμένος και όποιον ευλογούσε ήταν ευλογημένος. Και δεν ήθελε να έρθει ο Μάντις, ο Βαλάμ. Δεν θα έρθω. Τότε του έστειλε δώρα και πάλι είπε, εγώ θα ρωτήσω το Θεό μου. Και εκείνη την ώρα του είπε, του απήντησε ο Θεός, πήγαινε, αλλά ό,τι σου πω εγώ θα πεις, όχι ό,τι θέλει, ό,τι σου πούνε. Πράγματι λοιπόν πήρε την Όνο, το γαϊδουράκι, και ξεκίνησε για να πάει στο βασιλιά. Εκεί λοιπόν που ξεκίνησε το γαϊδουράκι, αντί να πάει με τους απεσταλμένους όπου πήγαινε και αυτός, πήγαινε αντίθετα. Πήγαινε από εδώ, πήγαινε από εκεί, πήγαινε από εδώ, πήγαινε από εκεί. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν, και ιδιαίτερα ο Μάντις, ο Βαλάμ, γιατί το γαϊδουράκι ακολουθεί άλλη οδό. Πράγματι το γαϊδουράκι ακολουθούσε άλλη οδό και το έδερνε ο Μάντις Βαλάμ. Και τότε γονάτισε και δεν ήθελε άλλο να περπατήσει. Και μίλησε με ανθρώπινη φωνή και είπε, «Τι με δέρεις, εσύ δεν τον βλέπεις, αλλά εγώ τον βλέπω. Είναι άγγελος Θεού, ο οποίος δεν με αφήνει να πάω από εκείνο το δρόμο. Και γι' αυτό προσπαθώ να περάσω από άλλους ατραπούς για να ακολουθήσω τους απεσταλμένους του βασιλιά». Πράγματι, αφού ομίλησε Ιώνος, πήγε, ακολούθησε μετά τους απεσταλμένους και πήγε στο βασιλιά εκεί. Του λέει, να καταραστείς τους Ισραηλίτες που έρχονται να μας κατακυριεύσουν. Και είπε τότε ο Μάντις, εμένα ο Θεός μου δεν αφήνει να καταραστώ, αλλά αυτοί θα είναι οι ευλογημένοι. Ανησύχησε τότε, ταράχτηκε ο βασιλιάς. Όχι, δεν θα είναι οι ευλογημένοι. Πράγματι, το θυμάστε αυτό το γεγονός, ναι, κύριε, ναι, Χρήστο? Ναι. Για πείτε μας. Αφού είχαμε αυτή την εξέλιξη, βλέπουμε... Πρώτα-πρώτα, ο Μάντις, ναι, Βαλάμ, ναι, του λέει, εκείνη την ώρα είναι, θα ανατείλει αστέρας. Ναι. Έτσι. Διότι θα έρθει ο βασιλεύς των βασιλευόντων. Και ως λέον
θα πέσει να κοιμηθεί. Και ακόμη αναφέρει βέβαια πολύ σωστά και η υμνολογία, γι' αυτό όποιοι θα τον υμνήσουν, θα τους υμνήσει ο Θεός, θα είναι ευλογημένοι, και όποιοι θα τον καταραστούν θα είναι καταραμένοι. Ναι, και ακριβώς τώρα, γλυκές μου ψυχούλες, βλέπουμε εδώ ότι κατάλαβαν ότι θα γεννηθεί μετά την έλευση του Αστέρος η σοφή όλη της εποχής εκείνης, και ειδού βλέπε τους μάγους που είδαν τον Αστέρα, κατάλαβαν ότι ως Λέων, που σημαίνει ότι είναι βασιλιάς των θηρίων, θα γεννηθεί βασιλιάς. Έτσι. Γι' αυτό και πήρανε, τι πήρανε, ποια ήταν τα δώρα τους? Χρυσό, λίβανο και ζυμίρνα. Πήρανε το χρυσό, διότι καταλάβανε ότι είναι βασιλιάς ο οποίος θα γεννηθεί. Ναι. Με την έλευση του Αστέρος. Και μετά την έλευση του Αστέρος πήραν οι σοφοί αυτά τα δώρα. Και μετά είδανε ότι αυτός θα είναι βασιλιάς, αυτός θα είναι ο Θεός. Και στέλνουν και θυμίαμα, λιβάνι. Και μετά, επειδή λέει ως Λέων θα κοιμηθεί, παίρνουνε και εκείνη την ώρα, εκτός από το λιβάνι, και Σμύρνα. Ξέρετε ότι αλήφανε με Σμύρνα και αλόι, όπως είδαμε στον Επτάφιο, τότε εκείνη την εποχή, τους ανθρώπους, διότι θα κοιμηθεί ως Λέων. Οπότε καταλάβανε ότι θα ήταν τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Θέλω να μου πείτε για τον Αστέρα. Τι έγινε? Τι ήταν ο Αστήρ εκείνος? Δηλαδή, αυτός ο Αστήρ ήταν σαν τους άλλους Αστέρες? Τι διέφερε? Αυτός ο Αστήρ ήταν ο πιο φωτεινός από όλους τους άλλους τους Αστέρες. Μπράβο. και καθοδηγούσε τον τόπο τον οποίο θα γεννιόταν ο Χριστός. Δεν είχε κινεί τόπος οι άλλοι Αστέρες. Έτσι ακριβώς, είχε διαφορετικό. Από Ανατολάς προς Δυσμάς, όπως κινείται. Αλλά κινείτο από Βόρεια προς Νότια. Είχε διαφορετική πορεία. Είχε διαφορετική πορεία, πρώτον. Έλαμπε διαφορετικά. Mm. Και τρίτον, δεν εκάθισε. Κανένας Αστέρας δεν κατεβαίνει τόσο χαμηλά να καθίσει πάνω από το σπήλαιον της γεννήσεως. Ήτανε πολύ δυνατό σημείο. Κοιτά του Χριστού μας. Άρα λοιπόν, εδώ ο Άγιος μας Ιωάννης ο Χρυσόστομος κάνει μια παρένθεση και λέει ότι ο Αστήρ δεν ήταν τίποτα άλλο παρά ήταν άγγελος Θεού. Εστάλει άγγελος από τον Θεό τον Παντοκράτορα για να καθοδηγήσει και να υπουργήσει αυτό το μέγα μυστήριο, το απαιώνος μυστήριο, το οποίο αποκαλύπτεται σήμερα. Ξέρετε, γλυκές μου ψυχούλες, μου έρχεται, θέλω να ρωτήσω, θέλω να μου πείτε, γιατί εφόσον το κοινοβούλιο του ουρανού αποτελείται από Πατέρα, Υιόν και Άγιο Πνεύμα, δόξα Σοι, ο Πατήρ ο Άναρχος, ο Υιός ο Συνάναρχος και το Πνεύμα το Άγιον, ο Τρισυπόστατος Θεός, γιατί δεν κατέβηκε το Πνεύμα το Άγιον, γιατί δεν κατέβηκε ο Πατήρ και κατέβηκε ο Υιός και Λόγος του Θεού? Θα σας πω, γλυκές μου ψυχούλες, απλά θέλω να πω ότι ο Πατήρ ονομάζεται Πατήρ και έχει δύο ονομασίες, και προβολεύς.